Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση στο Ντονέτσκ της Ανατολικής Ουκρανίας. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κατέλαβε το Σελίντοβε στα νότιο-ανατολικά του Ποκρόφσκ και πως βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη στρατηγική σημασίας πόλη. Το ανθρακοριχείο του Ποκρόφσκ, κρίσιμο για τη χαλιβουργία της Ουκρανίας, παρέμενε σε λειτουργία την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι Ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως μέσα σε 24 ώρες απόθησαν 31 ρωσικές επιθέσεις στο Ποκρόφσκ. Είχε προηγηθεί νύχτα βομβαρδισμών σε μεγάλες Ουκρανικές πόλεις που προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Στο Χάρκοβο οι βόμβες έπληξαν σπίτια και σκότωσαν αμάχους. Ένας από τους στόχους ήταν και το κτίριο Ντέρσπρομ, ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ουκρανία, χάρη στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν επίσης στο Κίεβο και το Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.